αυστηρά μέτρα υγιεινής που πρέπει να τηρούνται από το προσωπικό αλλά και τους πελάτες. Ρόλα ανεβάζουν από αύριο πολλές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της τρίτης φάσης άρσης των περιοριστικών μέτρων που είχαν ληφθεί για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν μετά από σχεδόν τρεις μήνες λουκέτου και υπό την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων, είναι μεταξύ άλλων και τα γυμναστήρια. Θα πρέπει όλοι να φέρουν την προσωπική τους πετσέτα. Επειδή είναι περιορισμένος ο αριθμός των ατόμων, θα πρέπει να κάνουν την κράτησή τους από πριν, είτε μέσω της εφαρμογής που έχουν τα γυμναστήρια, είτε μέσω τηλεφώνου, δηλαδή με ραντεβού. Εντός των γυμναστήριων έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις, ούτως ώστε να τηρείται η απόσταση των 2 μέτρων μεταξύ των μηχανημάτων. Όπως έχετε προσέξει, έχουμε βάλει τις σημάνσεις, τις ειδικές σημάνσεις, έτσι ώστε ο κόσμος να κρατά τα 2 μέτρα απόσταση με την είσοδο στο γυμναστήριο. Η πρώτη δουλειά που πρέπει να κάνει είναι να βάζουμε αντισηπτικό υγρό στα χέρια μας. Οπότε βάζουμε αντισηπτικό υγρό στα χέρια μας. Πρέπει να υπάρχει κάλαθος με καπάκι, είναι υποχρεωτικό πλέον. Αν θέλει να καθαρίσει το μηχάνημα το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιήσει με απολυμαντικό, υπάρχουν στο χώρο, υπάρχουν σε διάκριτους χώρους σε όλο το γυμναστήριο. Οπότε μετά από κάθε χρήση θα πρέπει να απολυμάνει το μηχάνημα το οποίο έχει χρησιμοποιήσει. Εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, σε πρώτο στάδιο θα απαγορεύεται η χρήση αποδυτηρίων, ενώ για το προσωπικό καθίσταται υποχρεωτική η χρήση μάσκας και γαντιών. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και στα Λούνα Πάρκ, που ετοιμάζονται να επαναλειτουργήσουν μετά από σχεδόν τρεις μήνες, με αυστηρούς όρους υγιεινής. Κατά την παραμονή τους μέσα θα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες των αποστάσεων. Όπως βλέπετε, υπάρχουν και παιχνίδια, να σας δείξουμε κιόλας, τα οποία δεν τηρούν την απόσταση των 2 μέτρων μάλιστα και θα πρέπει να κλείσουν. Ενώ σε αρκετά σημεία του Λούνα Πάρκ υπάρχει τοποθετημένο αντισηπτικό μαζί με τις οδηγίες χρήσης πλύσης των χεριών. Είμαστε στο χώρο του καρουζέλ. Εδώ θα πρέπει να γίνεται αμέσως μετά τη χρήση του παιχνιδιού από κάθε παιδί, θα πρέπει να γίνει τη χρήση απολύμανσης, όπως βλέπουμε, και να τηρείται επίσης το μέτρο απόστασης πάλι, γιατί και σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι υπάρχουν κάποια παιχνίδια, τα οποία λογάκια, τα οποία βρίσκονται κοντά-κοντά. Αυτά θα πρέπει να τα χρησιμοποιούν άτομα της ίδιας παρέας, το τονίζω. Επιπλέον, σε κάθε είσοδο του Λούνα Πάρκ υπάρχουν αναρτημένα τα μέτρα αποστασιοποίησης και υγιεινής, ενώ θα τηρείται αυστηρά και ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορεί να φιλοξενηθεί στο χώρο, σύμφωνα και με τα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας. Νέες ταξιδιωτικές οδηγίες που απευθύνονται